πολλοί κόσμος αναρωτιέται, πολλοί κόσμος θέλει ουσιαστικά αυτό που ακούω συνέχεια, αυτό που ακούω. Και δεν είναι απαραίτητα vegan. Μην κλείσει αυτό το βίντεο αν δεν είσαι απαραίτητα vegan. Αλλά πολλοί κόσμος λέει ότι θέλει να τρώει πιο υγιεινά, θέλει να τρώει καλύτερα και. She was living in the city with the most geographical space. Most abandoned buildings, murder cases, and annual rapes. Like going to climate cold, highest unemployment. Try to swim instead of sink, but economy wasn't buoyant. Poignant observations of the chief of police. Point about a mayor who betrays you like Condon down the street. Αυτό που έχω συνηθίσει να βλέπω, αυτό που έχω κουραστεί να βλέπω και μπορώ να σου πω τι έκανα και εγώ. Είναι ότι να μετράει χημικά τα οποία έχει στο φαγητό που τρώει, αν είναι να μετράει ουσιαστικά ενδοτοξίνες, καρκινογόνους ουσίους, όπως τεροκυκλικές αμήνες, πολυαρωματικούς τυρογονάνθρακες, μετράει ουσιαστικά θερμίδες. Λοιπόν, αν θες να φας πιο υγιεινά, αν θες να σταματήσεις να τρως αυτό που τρως ήδη, σε παρακαλώ, μην τρως χαλί, σε παρακαλώ, μην τρως κουρτίνες. Τσέκαρε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σε χώρες όπως, ας πούμε, Αμερική, που έχει τρομερή κατανάλωση ζωικών προϊόντων και πιστεύω ότι η Ελλάδα, όχι πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν πηγαίνει καθόλου πίσω. Δες πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή ένα έμφραγμα, δες πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μια πάθηση της καρδιάς, πόσα χρήματα σπαταλούνται κάθε χρόνο, κάθε μέρα για παθήσεις της καρδιάς. Λοιπόν, κανένας δεν πιστεύω, κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν πήγε από υπερβολική δόση μπρόκολου, από υπερβολική δόση φρέσκων φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, το κρέας πραγματικά δεν χρειάζεται καν τη διατροφή σου, φάει αρκετά. Θες να προσέξεις τη διατροφή σου, λες ότι τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, όσπρια κλπ. Είναι πιο ακριβά. Τι είναι πιο ακριβό, η υγεία σου είναι αυτό που λέμε, είναι το μοναδικό πράγμα που έχεις. Η υγεία σου είναι ο πλούτος σου. Χωρίς την υγεία ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα. Όσα χρήματα και αν έχεις, αν δεν είσαι καλά από μέσα, δεν είναι καλά από μέσα ο οργανισμός σου, είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Ψάξε να δεις περισσότερα πράγματα πώς μπορείς να γίνεις vegan, γιατί θα μπορούσες να γίνεις vegan. Ψάξε vegan doctors, να δεις τι ακριβώς λένε. Να δεις τι τρώγανε οι μακροβιέστεροι άνθρωποι στον πλανήτη. Και είμαι σίγουρος, ας πούμε, να τσεκάρεις τους Ιάπωνες στην Οκινάουα, θα δεις ότι τρώγανε γλυκοπατάτες. Κατά κύριο λόγο, το βασικό του φαγητό τους ήταν οι γλυκοπατάτες. Τα ζωικά παράγωγα ήταν το 1 μόλις τις 100. Λοιπόν, έχουμε κατασκευές ουσιαστικά και θα κάνω τη σωστή αναλογία. Την αναλογία που κάνω συνήθως με το τι είδους κατασκευές είναι ο άνθρωπος. Είμαστε λοιπόν κατασκευές αμύθιτης αξίας και αντί να τρώμε πράγματα τα οποία μας κάνουν να ζούμε περισσότερο, τρώμε πράγματα τα οποία βουλώνουν τις αρτηρίες μας, προκαλούν περισσότερο καρκίνο, δεν έχουν καν αντιοξειδωτικά. Και ο μόνος λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί ίσως δεν ξέρουμε καλύτερα ακόμα, ή γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει, έτσι μας λέει ο περίγυρος, ή μας λένε ακόμα έτσι και γιατροί. Λοιπόν, φάει τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, φάει τροφές οι οποίες ουσιαστικά είναι ακόμα ζωντανές. Άσε τα ζώα εκτός του πιάτου σου. Ειρήνη ξεκινάει ουσιαστικά από το πιάτο σου και αυτό που έλεγα πριν, γιατί είμαστε κατασκευές αμύθιτης αξίας. Αν είχες μια Ferrari, αν είχες ουσιαστικά κάτι το οποίο κόστησε πραγματικά, και ήταν ένα όχημα, ξέρω εγώ, το οποίο κόστησε πραγματικά πολύ. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να έκαιγε βενζίνη και να το βάζεις ξύλο? Υπήρχε περίπτωση ποτέ να έκαιγε πετρέλαιο, ξέρω εγώ, και να το βάζεις κάρβουνο? Όχι, θα έβαζες πετρέλαιο, θα έβαζες βενζίνη στην κάθε μια περίπτωση. Και έρχομαι και λέω εγώ, από τη στιγμή λοιπόν που δεν είσαι φτιαγμένος, καν οι κοινότητες σου δεν είναι δεν είναι ουσιαστικά καν η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τα δόντια σου είναι και μασάνε στο πλάι, όλοι λέμε ότι μασάς σαν κατσίκι. Αν τα έντερά σου είναι 10 φορές το μήκος του κορμού σου και είναι για μια μακριά πέψη, γιατί δεν τρως αρκετές φυτικές ίνες μέσα στη μέρα, γιατί δεν τρως αρκετά αντιοξειδωτικά μέσα στη μέρα. Λοιπόν, κάνε αυτή την αλλαγή, κάνε αυτή τη μετάβαση, τσέκαρε πώς μπορείς να κάνεις μια στοχευμένη vegan διατροφή και πραγματικά ο οργανισμός σου θα σε ανταμείψει. Τίποτα δεν είναι πιο ακριβό από τους λογαριασμούς στο νοσοκομείο. Τίποτα δεν είναι πιο ακριβό από την υγεία σου. Και όλος ο κόσμος, όποιον και να ρωτήσεις, θα του λέγες, ξέρεις, ναι, αν είσαι άρρωστος, πόσα χρήματα θα χάλαγες για να γίνεις καλά? Θα σου πει όλα τα χρήματα, ό,τι έχω και δεν έχω, αρκεί να γίνω καλά. Γιατί λοιπόν να μην χρειαστεί να κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά μέρα με την ημέρα να τρως για να ζήσεις, όχι να ζήσεις για να τρως. Είναι τρώω για να ζω και όχι ζω για να τρώω. Αυτό που συμβαίνει το περισσότερο καιρό, λοιπόν, αυτό θα φας καλύτερα, η αλλαγή είναι απλή. Just be a vegan, baby.